Βρίσκομαι ο Λαγκάριο στην οδό που θέλω να σας δείξω με τα μαγαζάκια. Εδώ που ήμουνα και πριν δηλαδή, στο προηγούμενο βίντεο. Ήμουνα στη σωστή οδό τελικά, γιατί είχε γίνει ένα μπέρδεμα και κάποιος μπορεί να έλεγε ότι ήμουν στη λάθος οδό και ότι μπερδεύτηκα, αλλά όχι, δεν μπερδεύτηκα. Θα τα βλέπουμε κάποια ωραία λαχανικά και ένα σούπερ μάρκετ, όχι σούπερ μάρκετ, κάτι σαν αποθήκη, κλειστή. Πουλάει οικιακά ήδη. Είναι ακόμα νωρίς. Βλέπω μπροστά μου και μία οθόνη. Όταν λέω νωρίς εννοώ ότι είναι 6 η ώρα. Σχεδόν 6 η ώρα. Τώρα δεν χρειάζεται να σας πω ακριβώς, γιατί θα πρέπει να κλείσω το βίντεο και να το ξανανοίξω. Αλλά είναι σχεδόν ακριβώς 6 η ώρα. Εδώ πέρα έχουν ανάψει τα φωτάκια τους. Αυτά νομίζω ότι είναι τυχερά παιχνίδια, λαχεία και τέτοια, μακριά από εμάς. Εδώ έχουμε το λεγόμενο ασαΐ, πολύ συνηθισμένο εδώ στη Βραζιλία. Βγαίνει από ένα φυτό. Μας είπε ο φίλος μας ο Μάρκους ότι το ασαΐ είναι πιο ωραίο πάνω βόρεια στη Βραζιλία και όχι τόσο ωραίο εδώ προς Ρίο ντε Τζανέιρο. Αυτό συμβαίνει γιατί εδώ το βάζουν με πάγο κάπως, το αναμειγνύουν με πάγο και είναι σαν παγωτό και χαλάει λίγο γεύση. Εμείς η αλήθεια είναι ότι δεν δοκιμάσαμε όταν βρισκόμασταν προς τα βόρεια. Μαγαζί με κοσμήματα και μπιζού. Δεν δοκιμάσαμε, αλλά είχαμε δοκιμάσει γουαρανά. Για να δούμε και εδώ τι έχει. Μπήκα σε μία στοά εδώ και βλέπω κάποια κορδόνια, κάποιες κλωστές, μοδίστρα, κάποια ρούχα. Αλλά βγαίνω πάλι τώρα. Έριξα μία γρήγορη ματιά εδώ στον Αλεγκάριο. Γελιά. Σε κάθε περιοχή της Βραζιλίας υπάρχουν διαφορετικές νοστιμιές για να γευτεί ο κόσμος, διαφορετικά πράγματα να δοκιμάσει και αξίζει να επισκεφτείτε τουλάχιστον όλα τα μέρη που εγώ και ο Κωνσταντίνος έχουμε επισκεφθεί. Το λιγότερο αγαπημένο μας μέρος εδώ παραδεχτώ ότι ήταν προς τα κάτω, νότια. Ο νότος της Βραζιλίας έχει λίγο διαφορετική ατμόσφαιρα, δεν πω συγκεκριμένα μέρη. Προς τα νότια, ας πούμε, γενικά. Η ατμόσφαιρα είναι λίγο διαφορετική. Ο κόσμος είναι λίγο πιο κρύος. Δεν είναι τόσο εύκολο να πιάσει συζήτηση με αγνώστους στον δρόμο. Και γι' αυτό μας αρέσει και πολύ το βορειοανατολικό κομμάτι της Βραζιλίας και το Ρίο. Εδώ έχει λίγο περισσότερο σκοτάδι, δεν ξέρω αν φαίνομαι. Δεν έχει νυχτός τώρα πλέον. Εδώ βλέπω ότι υπάρχει ένα Smart Fit. Είναι το γυμναστήριο εδώ στη Βραζιλία. Το έχουμε πάει και εμείς, εγώ και ο Κωνσταντίνος. Είναι πολύ ωραίο. Είναι αλυσίδα. Βλέπω πάνω ότι έχει κάποιους διαδρόμους, νομίζω, και κάποια όργανα. Και κάτω το ίδιο. Πήρα ένα φυσικό χυμό ανανά, ο οποίος κόστησε 15 ρεάλες και 50 λεπτά. Ζήτησα να είναι χωρίς πάγο και χωρίς ζάχαρη. Γιατί την τελευταία φορά πήραμε ένα χυμό, ο οποίος ήταν μέσα στον πάγο και είμαι και λίγο κρυωμένη στο λαιμό. Και έγινε πολύ χειρότερα. Αυτός όμως είναι χωρίς πάγο. Είναι πεντανόστιμος. Πολύ ωραίος. Μου αρέσουν τα φρούτα της Βραζιλίας, αλλά όχι τόσο στο Ρίο Τζανέιρο, όσο σε άλλες περιοχές. Και βόρεια.